Το αεροδρόμιο Ηρακλείου θα κλείσει από τις 19 Φεβρουαρίου από τις 10.30 το πρωί μέχρι 24 Φεβρουαρίου, 3 ώρα το, το μεσημέρι. Μεσοχανίων και Σιτία αεροπορικά ή αλλιώ ακτοπλοϊκά θα μπορούν να εκτελούν τι μετακινήσει του προ και από το Ηράκλειο. Ντόπιοι και επισκέπτε που θέλουν είτε να έρθουν είτε να αναχωρήσουν εκτό του νησιού, αφού από τι 10.30 το πρωί τη Δευτέρα μέχρι και τι 3.30 το μεσημέρι του Σαββάτου 24 Φεβρουαρίου σταματάει η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο Νίκο Καζαντζάκη. Είναι μια εργασία που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Ε, διότι αν δεν την κάνουμε αυτή την εργασία, αντί να κλείσουμε πέντε μέρες, μπορεί να κλείσει μέσα στη σεζόν τα για περιόριστε μέρες. Είναι η εβδομάδα με τις μικρότερες κινήσεις και μετακίνηση επιβατών ε, όλο το χρόνο, οπότε βρήκαμε αυτή την περίοδο για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα έργο πολύ σημαντικό. Στον αερολιμένα Ηρακλείου θα εκτελιστούν εργασίε ασφαλτόστρωσης τμήματο του κεντρικού διαδρόμου και μάλιστα στο μεσαίο κομμάτι του, που είχε, όπω δήλωσε ο αερολιμενάρχη Γιώργο Πιάκα, εμφανίσει προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν αν δεν γίνονταν οι εργασίες αυτή την εβδομάδα που καταγράφεται η μικρότερη κυκλοφορία επιβατών, να επιβληθεί το αεροδρόμιο να κλείσει μέσα στην τουριστική σεζόν με ό,τι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει. Έχουμε στρώσει δηλαδή συνολικά πάνω από 2.200 μέτρα. Τα τελευταία μέτρα έτσι κι δεν πατιούνται από αεροπλάνα. Οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε έναν καινούριο ασφαλτοτάπητα στα 1.500 μέτρα και έναν ασφαλτοτάπητα τελευταίας δεκαετίας στα πρώτα 800 μέτρα. Αυτό είναι το κυριότερο κομμάτι το οποίο μας είχε παρουσιάσει κάποια προβληματάκια το καλοκαίρι και ήταν πολύ επίφοβο να μας αφήσει μέσα στη σεζόν ε, εκτεθειμένους τελείως. Αν και η ταλαιπωρία είναι δεδομένη για όσους είχαν προγραμματίσει να μετακινηθούν αεροπορικά αυτές τις ημέρες από και προς το Εράκλειο, Εν οι αεροπορικές εταιρείες φρόντισαν να αυξήσουν τα δρομολόγια, εξυπηρετώντας τους επιβάτες μέσω των αεροδρομίων Χανίων και Σιτίας. Έχουν βάλει περισσότερα δρομολόγια δηλαδή. Και προ Χανιά και προ Ιτεία. Ε, αυτοί που είναι προ την πλευρά τη Ιεράπετρα, Άγιον Νικόλαο, θα μπορούν ενδεχομένω να του εξυπηρετεί από το να πάνε στα Χανιά να πάνε στη Ιτεία. Οι άλλοι που είναι από το Ρέιθμινο και από το Ηράκλειο θα πρέπει να αποφασίσουν προ τα που θα πάνε, πιστεύω, προ Χανιά. Το θέμα είναι ο καιρό. Αλλά από ό,τι βλέπω, Δευτέρα, Τρίτη, αυτέ οι δύο μέρε μα ενδιαφέρουν να μην βρέξει. Ε, νομίζω δεν έχει βροχέ. Από ό,τι έχω πάρει και τα μετεωρολογικά στοιχεία είναι καλά οπότε θα είμαστε καλά. Μετά από τις εργασίες, ένα τμήμα του κεντρικού διαδρόμου πέρυσι και άλλο ένα τμήμα πριν από μία περίπου δεκαετία, το αεροδρόμιο Ερακλείου πλέον θα μπορεί, όπως εξήγησε ο κ. Πλιάκας, να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες, την ώρα που και το έργο με την αντικατάσταση των κλιματιστικών μονάδων και τη προμήθεια νέων λεωφορείων που θα μεταφέρουν στα αεροσκάφη τους επιβάτε, δημιουργούν καλύτερε συνθήκε λειτουργία, μέχρι τουλάχιστον την έναρξη λειτουργία του νέου Διεθνού Αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι Παιδιάδο μέσα στο 2027, όπω έχει εκτιμηθεί και όπω προβλέπει το χρονοδιάγραμμα.